Μετά την Πολυκλινική, συνέχισε το εξομολογητικό του έργο στα Καλίσια, στο μονίδριο του Αγίου Νικολάου, το οποίο είχε μισθώσει από τη Μονή Πεντέλης. Στόχος του ήταν να εγκαταστήσει εκεί το ησυχαστήριό του, αλλά τελικώς, μετά από συνεχείς αναζητήσεις, βρήκε το ιδανικό σημείο στο Μίλεση. Να, το πρώτο κτίριο, εδώ θα γίνει, ξενώνας, να και ο ναός. Ο ναός θα γίνει κατ' εκεί. Να μωρέ, κι άλλος ξενώνας εκεί κάτω και θα είναι και η πύλη. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Αυτός το είδε τελειωμένο. Ο κύριος Παρασκευάς έζησε πολλές στιγμές μαζί με τον γέροντα Πορφύριο και θέλησε να καταγράψει σε δύο τετράδια όλες τις εμπειρίες του και τα θαύματα του Αγίου για να μην χαθούν με το πέρασμα του χρόνου. Πριν γίνει κάποια κίνηση του μοναστήριου, για το κτίριο του μοναστήριου, με έπαιρνε και τον έφερνε εδώ πέρα να δει τον τόπο. Να καθίσουμε να δούμε αν έχει νερό. Έχει νερό, φιλόθε, έχει. Κοιτάξτε, να σας πω τα περιστατικά που ο γέροντας υπέδειξε να βρεθεί νερό, ότι είναι 500. Δεν τα έχω μετρήσει, αλλά είναι πάρα πολλά. Δεν είναι ένα χωριό, είναι πάρα πολλά. Και όχι μόνο έβρισκε, ήξερε το νερό και εξ αποστάσεως, όχι να πάει να κάνει όπως κάνει ραβδοσκόπη. Στην Κρήτη το μοναστήρι είπαν στο γέροντα, δεν έχουμε νερό, τι θα κάνουμε. Ρίζα του τάδε δέντρου, τόσα μέτρα από εδώ, τόσα από εκεί, κάντε γι' ό,τι θα βρείτε. Ή πηγάδι, ξέρω εγώ. Χωρίς να πάει επί τόπου. Διότι δεν ήταν φυσικό το χάρισμα, ήταν υπερφυσικό. Δεν χρειαζόταν ανθρώπινες προϋποθέσεις. Όπου έβλεπε δυσπιστία, όπου έβλεπε έτσι χαλαρότητα, μιλούσε και αποκαλείται. Έλεγε δηλαδή, μου αρέσει το χωριό σου εκεί πάνω που είναι. Και ο άλλος τα χάνε. Και του λέγε, ξέρεις τι βλέπω, μπορεί να ήταν στην Ήπειρο, μπορεί να ήταν. Εκεί βλέπω πολλά πράγματα. Εκεί που είναι το περιβόλι σου, έχει δεξιά επάνω, είναι μια μεγάλη βαλανιδιά. Εκεί αν χτυπήσεις στα 30 μέτρα θα βρεις νερό. Γι' αυτό τον ήξεραν ότι έβρισκε νερό και το έτρεχαν. Το 1946 είχε πάει εκεί προς το Μαλαντρίνο. Μαλαντρίνο είναι με τις φυλακές, ξέρετε εκεί. Πήγαινε λοιπόν με ένα γκαζοζέν λεωφορείο. Είναι αυτά που φτιάγανε παράξενες ουσίες και πήγαινε εκεί ο Άγιος. Και καθώς πήγε τον έμαθαν. Και εκεί που κοιμόταν, λέει, μωρέ, δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε από το πρωί. Μαζεύονταν όλα τα χωριά. Κάτι σαν ένας άλλος Άγιος Κοσμάς. 1946, λέει, και μαζεύονταν από το πρωί και βούιζε ο κόσμος. Και έλεγα, γέροντα, έλα να μας δείξεις, δεν έχουμε νερό. Και τους έλεγε πού είναι τα νερά. Γι' αυτό και εκεί, λέει, σε αυτή την περιοχή, κάπου ψηλά υπάρχει το πηγάδι του παπά, το έχουν ονομάσει, και σε ένα άλλο μέρος λένε εκεί το βουισμένο νερό. Γιατί πέφτεις και ακούς νερό. Ο Άγιος το είδε από μακριά και μιλούσε. Παππούλη, πώς βλέπεις τα νερά? Και λέει, να παίρνω ένα καλάμι. Πάρω ένα καλάμι, να είναι 10 μέτρα, ξέρω εγώ λιγότερο, και τώρα κατεβαίνω κάτω. Και έλεγε έτσι, ή το τυφλός, ξέρετε. Δεν έβλεπε με αυτά τα μάτια, τα αισθητηριακά, δεν είχε τέτοιο φως, αλλά είχε το φως του Αγίου Πνεύματος. Λέει, κατεβαίνω τώρα. Και έκανε έτσι, μωρέ, ρίζες, με εμποδίζουν ρίζες. Και κατέβαινε και λέει, βρήκα νερό. Και μου είπε μια φορά, εδώ, στο Μίλεση, και κατέβασε τη φωνή του, μη μας δουν από το χωριό και μας πάρουν το νερό, μου λέει. Βρήκαμε νερό και το γεύομαι. Είναι σαν σάριζα, σαν τη σάριζα, ωραίο νερό. Κατέβαινε και αυτό. Ή το άλλο το φτύνε, είναι υφάλμηρο νερό, έλεγε. Καταλάβατε, είσαι φοβερά χαρίσματα και τα ζούσε αυτά τα πράγματα. Εμένα μου είπε στον Άπιο ότι σε αυτό το σημείο έχει νερό, να χτυπήσει να βγάλει πηγάδι. Τα νερά τότε είναι πολλά. Πήγαινε και έλεγε, εδώ έχει νερό, χτυπήστε, και εδώ έχει νερό, χτυπήστε. Μήπως εκεί που πήγε στο μοναστήρι δεν είχε νερό τότε που πήγε. Έκανε προσοχή και βγήκε το νερό. Τη γερόντισσα επίχαρη τη συναντήσαμε στη Μονή της Φαιάς Πέτρας, όπου έχει αφιερώσει στον Άγιο Πορφύριο το πρώτο παρεκκλήσι που έγινε στην Ελλάδα στο όνομά του. Το παρεκκλήσι το ξεκινήσαμε, δεν είναι πολλά χρόνια, αλλά η προοπτική για να γίνει παρεκκλήσιο ήταν από το 1994 ακόμη, μόλις κοιμήθηκε το 1991.
από το 94 το προγραμματίσαμε να γίνει και σιγά σιγά το χτίστηκε τα τελευταία χρόνια πριν γίνει η αγιοκατάταξή του, με την προοπτική ότι θα το λειτουργήσουμε όταν γίνει η αγιοκατάταξή του. Ο γέροντας Πορφύριος, εκτός από την ασθένεια η οποία στάθηκε η αιτία να φύγει από το Άγιον Όρος, ταλαιπωρήθηκε από πολλές ασθένειες και τις ξεπέρασε όλες με καρτερικότητα. Ακόμα και έμφραγμα. Προς το τέλος της ζωής του, θέλησε να επιστρέψει για να ολοκληρώσει την επίγεια ζωή του εκεί όπου γεννήθηκε ως μοναχός, στα Καυσοκαλύβια. Θα πάω στα Καυσοκαλύβια να πάω να ησυχάσω. Κατάλαβες. Και με ρώτησε κιόλας, βρε, θα μπορέσεις να με διακονείς εκεί, να μου φυτεύεις παντζάρια, κολοκυθάκια, σπανάκια. Λέω, γέροντα, ό,τι μπορώ θα κάνω. Θα πάμε εκεί να ησυχάσουμε. Ο γέροντας μας το είπε ξεκάθαρα. Θα πάω στο όρος για να ησυχάσω. Αυτό που ο Θεός ήθελε να σας δώσω, το έδωσα περισσότερο και από ό,τι θα μπορούσε να φανταστεί ένας άνθρωπος. Ο γέροντας δόθηκε, αναλώθηκε στον κόσμο. Αναλώθηκε από αγάπη. Τα έδωσε όλα. Χωρίς να θέλει πλέον κανείς να τον ενοχλήσει. Τώρα λέει, αφήστε με να σας βοηθήσω διαφορετικά. Όχι επιδερμικά. Την πρώτη ημέρα που μείναμε μαζί, μου είπε επιλέξει. Ήρθα εδώ για να πεθάνω. Αν θελήσω να φύγω, να ξέρεις ότι από το Σαντανά και εσύ κάνω ό,τι μπορείς να με εμποδίσεις για να μην φύγω. Βέβαια, οι πιέσεις κάτω των μοναχών, των γυναικών, των αδελφών εκεί στο Μίλεση, τα κλάματα και όλα αυτά κάποτε τον έκαμψαν και παρεγγέλθηκε ένα καράβι για να έρθει να τον πάει και να φύγει. Και εγώ το μάθα τελευταίος. Το ξέρανε οι πατέρες, το μάθα τελευταίος. Και μου λέει, ετοίμασε τα πράγματα μου γιατί φεύγω. Τι λέω, τι. Να, ξεκίνησε ήδη το καράβι και έρχεται, σε μια ώρα, σε δύο ώρες είμαι κάτω στη θάλασσα, επομένως ετοίμασε γρήγορα τα πράγματά μου. Εγώ έμεινα ευρώντητος. Του λέω, γέροντα, δεν μπορώ να σε ετοιμάσω. Γιατί μου έδωσες τέτοια εντολή. Γέροντα, εσύ με λέω και ξελέω. Ετοίμασε τα πράγματά μου. Εκείνη την ώρα δεν ήξερα τι να κάνω. Στράφηκα προς τη μεριά του ναού και σήκωσε τα χέρια μου και νοερά παρακαλούσε τον Κύριο να με φωτίσει τι να κάνω. Και άκουσα μέσα στην καρδιά μου φωνή που μου λέει, το πρώτο που σου είπε τότε, αυτό είναι το σωστό, γιατί το έλεγε και με ηρεμία και με γαλήνη. Δεν πρόλαβα να ακούσω αυτή τη φωνή μέσα στην καρδιά μου και αμέσως ο γέροντας μου λέει, πήγαινε πες τους ότι δεν φεύγω. Με το διορατικό του χάρισμα είδε την πληροφορία μέσα στην καρδιά μου και έκανε αμέσως και πάρα αυτά υπακοή στον Κύριό του που τον ήθελε να μείνει εδώ. Και έτσι δεν ξαναφύγει. Οι τελευταίες στιγμές της ζωής του ήταν συγκλονιστικές. Ο πατήρ Ακάκιος μαζί με τον πατέρα Παντελήμωνα τον διακονήσανε. Όλοι τον διακονούσαμε, αλλά αυτοί είχαν αναλάβει να τον διακονούνε ανά 12 ώρες, γιατί ήθελε πραγματικά έναν άνθρωπο στο πλάι του. Τις τελευταίες μέρες έχασε πάρα πολύ τις δυνάμεις του, γιατί δεν μπορούσε ούτε να φάει. Ζούσε με λίγο νεράκι και λίγο γάλα που του δίναμε με ένα κουταλάκι. Αφού τελείωσε ο Εσπερινός η τράπεζα το απόδειπνο, κατά τη συνήθεια που είχαμε, όταν τελειώνουμε, πηγαίναμε και βάζαμε τη μετάνοια στο γέροντα και του φιλούσαμε το χέρι. Μπήκαν οι πατέρες μέσα, πήγαν ένας-ένας, του χαιρετήσαν, του φιλούσαν το χέρι. Ο γέροντας δεν μπορούσε όμως να μιλήσει σε κανέναν. Έφτασε 9 η ώρα από τις 5.30 και κάποια στιγμή ο γέροντας ζήτησε: θέλω γάλα. Και ο πατήρ Ακάκιος, γέροντα, έχουμε χυλό. Όχι, θέλω γάλα. Έτρεξε γρήγορα να φτιάξει το γάλα του. Με το που φεύγει, δεν πέρασαν 2-3 λεπτά. Ο γέροντας αμέσως ένιωσε την πρώτη δυνατή κρίση με την καρδιά του. Εγώ δεν ήξερα να διαχειριστώ αυτά τα προβλήματα υγείας και έτρεξα αμέσως στον πατέρα Κάκη και του λέω, πατέρα Κάκη, ο γέροντας φωνάζει, υποφέρει. Κοίταξε, μου λέει, το γάλα γρήγορα, να κοιτάξω εγώ το γέροντα. Πάει και το γάλα, τη γάλα ήπιο, δεν τίποτε. Γιατί από εκείνη την ώρα, από τις 9 η ώρα μέχρι και τις 4:35 που έφυγε την άλλη μέρα το πρωί από τη ζωή, ο γέροντας είχε πολύ δυνατές κρίσεις. Μαζευτήκαν κάποια στιγμή και όλοι οι πατέρες και προσευχόμασταν όλοι μαζί του. Λίγες μέρες πιο μπροστά,
Μου έβαλε να φωνάξω όλους τους πατέρες και μας είπε με κάθε λεπτομέρεια τι θα γίνει. Εσύ, εγώ θα λέω και εσύ θα σημειώνεις, μου λέει. Και είπε ότι ο τάδε πατέρας θα κάνει αυτό. Ο Παντελή μου, ο Μιχάλη θα με αλλάξουν. Εσύ θα με πάτε στο Κυριακό. Θα γίνει αγρυπνία. Θα μεταλάβετε όλοι. Ο Πορφυρίος μου, τον Νικήτη, θα με κατεβάσει στον τάφο, ας πούμε, κτλ. Με κάθε λεπτομέρεια τα πάντα. Και θα φροντίσετε να μην υπάρχει τηλεφωνική επικοινωνία με έξω για να μην έρθει κανείς άλλος εκτός από τους πατέρες εδώ να με κυδέψουν. Υπήρχαν μόνο δύο τηλέφωνα στη Σκήτη τότε, του Κυριακού και στο κελί του Γέροντος. Αλλά επειδή ήταν δικαίως ο Γέροντας και τα δύο τηλέφωνα ήταν από τον έλεγχό μας και έτσι δεν υπήρχε περίπτωση να ειδοποιηθεί άλλος. Πράγμα που τηρήσαμε βέβαια. Ας πάμε να μην μακρυγορούμε στην τελευταία νύχτα που συνέβη και αυτό η κρίση πάλι, κάτι σε 9 η ώρα. Όταν μου είπε ξανά βάλουμε να κάτσω, άρχισε να λέω την ευχή και εκείνος κατάλαβε έτσι και έγινε πίσω το κεφαλάκι του και άρχισε κάτι να ψιθυρίζει. Αλλά ήταν τόσο αδύνατο που δεν μπορούσε κανείς να βγάλει τι ψιθύριζε. Μου λένε οι πατέρες τι λέει και επειδή ήμουν έτσι έμπειρος σε αυτό το πραγμάτο, του λέει εκείνο το έλα. Έλα. Το οποίο απίφθαινε προς τον Κύριο. Έρχο Κύριε. Σε κάποια στιγμή κράτησε μισή ώρα περίπου αυτό, δεν ξέρω, δεν μπορώ να μετρήσω τον χρόνο. Έγινε απαλά γλυκά το κεφαλάκι του, το οποίο έγινε έτσι όμορφο, γλυκό, παιδικό και φωτεινό και πήγε να κλείσει τα μάτια. Και πετάχτηκε μέσα μου εκείνη η φωνή του «Εσύ θα μου κλείσει τα μάτια». Και απόρρισα πώς ήταν δυνατόν, δεν ήταν προφητικός ο λόγος. Δεν είπα τίποτα βέβαια, μόνο μέσα στην καρδιά μου ακούστηκε αυτή η φωνή και αυτή η απορία. Και άκουσα τη φωνή του γέροντα μέσα στην καρδιά μου, μου λέει «Έλα, κλείσε μου εσύ τα μάτια». Σταμάτησε να τα κλείνει μόνος του και έβαλα απαλά το χέρι μου και του τα κλείσα. Δηλαδή η αγάπη του να αισθάνεται και τον τελευταίο παλμό της καρδιάς μας ακόμα και την πιο δύσκολη στιγμή, τη στιγμή που κανείς φεύγει για την άλλη ζωή. Ήρθε η ώρα να τον αλλάξουμε. Βγήκαν οι άλλοι πατέρες έξω, για μένα με τον πάτερ Παντελεήμωρα μαζί για να τον αλλάξουμε. Βέβαια ήταν ζεστός και ελαστιχένιο το σώμα του. Τον παρακάλεσε να μου βοηθήσει, αλλά δεν μπορώ να αγγίξω, δεν μπορώ. Τον έπιασε έτσι ένα σοκ του άνθρωπο. Υπεραγαπούσε τον γέρο τον πάτερ Παντελεήμωρα. Τον υπεραγαπούσε. Και άρχισε έτσι να τον αλλάζω εκεί πέρα. Μου είχε ζητήσει να φέρουμε το μύρο που βάζουμε στον επιτάφιο από τον Κυριακό και να τον αλείψω. Και το έκανα. Το άλειψα με το μύρο του επιτάφιου. Κατάλαβα πάρα πολύ καλά το έκανα όταν σε εκείνη τη θεία λειτουργία 7 χρόνια αργότερα με δίδαξε τον τρόπο που έφυγε αυτή τη ζωή, όπως σας είπα. Το κατάλαβα πάρα πολύ καλά αυτό. Έζησε εν Χριστώ και κοιμήθηκε χριστοκεντρικά. Γιατί τα τελευταία χρόνια της ζωής του έλεγε εκείνο το «Ζω δε ουκέτη εγώ, ζήτε νε μη Χριστός». «Ζω δε ουκέτη εγώ, ζήτε νε μη Χριστός». Ακριβώς αυτό που επαναλάβανε ο Απόστολος Παύλος. Και έλεγε «Μπορούμε μωρέ να γίνουμε σαν τον Παύλο». Ναι, μπορούμε να γίνουμε σαν τον Παύλο. Γιατί είχε σαν πρότυπο ο γέροντας Πορφύριος τον Απόστολο Παύλο. Τον αλλάξαμε λοιπόν, τον πήγαμε στο Κυριακό, έγινε η αγρυπνία. Μόνο με τους πατέρες της Σκήτης και όσοι έτυχε να βρίσκονται κανένα δυο εκείνοι στη Σκήτη, έτσι απλά, σαμνά και ταπεινά. Τον κατεβάσαμε στον τάφο. Μέχρι να τον κατεβάσουμε στον τάφο, η θάλασσα ήταν τόσο φουρτουνιασμένη που δεν μπορούσε να πλησιάσει καράβι. Μόλις τον κατεβάσαμε, γαλήνεψε η θάλασσα, ηρέμησαν όλα και ζήσαμε μέρες ανοιξιάτικες. Από τίνος διδιάσω, πάντες ένες μεν, την αόσιν εν. Και το χεράκι του πάντοτε σταυρωμένα έτσι σταυρό και έλεγε να με επικαλείστε
και εγώ θα φτάνω αμέσως. Και εάν ποθάνω και θα είμαι πνεύμα, δεν έλεγε από ταπεινότητα ότι θα είμαι Άγιος, μόνο που θα με σκεφτείτε, εγώ θα είμαι κοντά σας. Τώρα εγώ το κάνω κάθε βράδυ παράπονο, γιατί δεν έρχεται να μου μιλήσει. Άλλη μια φορά πάλι είχα πάρει μια τρομερή στενοχώρια κάτω στον άπλο. Ήμουν μόνο με μένα, γιατί σου γυναίκα μου τα παιδιά δεν μπορούσε να. Τη νύχτα ξύπνησα και αισθάνθηκα μια ευωδία. Μα τρομερή ευωδία. Και ανοίγω την παρκονοπορτά, γιατί απ' έξω ήταν αυγή και όπως είχαν παρκάρει αυτοκίνητα, είχαν πάει από γλέντι. Δεν ήταν κανένα τίποτα. Ήταν επίσκεψη στο Αγίου Πορφυρίου. Thank you.